Λοιπόν, σήμερα βρισκόμαστε στο συνεργείο Γραμμενόπουλος Race Development και έχω να σας δείξω κάτι διαφορετικό. Η εταιρεία Xtool μας έστειλε το διαγνωστικό της μηχάνημα D7W. Πάμε τώρα να δούμε τι περιέχει μέσα το box. Πάμε λίγο να ανοίξουμε το μποξάκι που μας έστειλε. Είναι ένα διαγνωστικό. Η αλήθεια είναι πως πάντα ήθελα ένα τέτοιο διαγνωστικό να το έχω στην αυλή μου. Α, ωραίο βαλιτσάκι. Για πάμε να δούμε τι έχει μέσα. Λοιπόν, εδώ οδηγίες χρήσης, τα αφήνουμε προς το παρόν στην άκρη. Εδώ βλέπουμε την πρίζα του OBD. Εδώ έχουμε το control panel. Είναι και touchscreen αυτό. Χοντροκομμένο μπορώ να πω. Έχει και κάμερα βλέπω, μάλλον για κάποιο λόγο τραβάς φωτογραφίες, ξέρω εγώ κανένα πλαίσιο, κάτι που χρειάζεσαι. Κάτσε να δούμε τι άλλο έχει. Μπρίζες, πάλι για OBD. Ένα καλώδιο Type-C, φορτιστής, αμερικάνικη μπρίζα εδώ. Α, έχει μέσα και adapters ευρωπαϊκούς, τέλεια. Αυτό είναι USB σε Type-C. Η αλήθεια είναι δεν ξέρω ακριβώς τι θα κάνει αυτό, αλλά θα το ψάξουμε και θα το βρούμε στην πορεία. Αυτό τι συνδεσμολογία έχει. Έχει ποδαρικό για να μπορείς να το σταθεροποιήσεις. Εδώ, τέλεια. Αυτό είναι wireless, δεν βλέπω να έχει πάνω κάποια μπρίζα. Εδώ βλέπουμε ότι έχει μία μπρίζα Type-C, οπότε ναι, συνδέουμε το Type-C εδώ και αυτό είναι adapters σε περίπτωση που θέλουμε να το βάλουμε σε USB και όχι σε Type-C. Τέλεια. Τώρα αυτό που μας έμεινε είναι να έρθει ο μάστορας και να το δοκιμάσουμε σε real time. Να δούμε τι μπορούμε να ελέγξουμε, τι δεδομένα μπορούμε να πάρουμε, τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Ας τα ανοίξουμε λίγο. Από ό,τι βλέπουμε έχει ελληνικά και στη γλώσσα μας. Για πάμε να το συνεχίσουμε. Εδώ θέλει Wi-Fi. Ωραία, θα κάνουμε hotspot από το κινητό μας. Τέλεια, πάμε επόμενο. Κοιτάξτε, σαν πρώτη επαφή φαίνεται αρκετά ποιοτικό μηχάνημα. Ακόμα και τα πλαστικά του δεν είναι της πλάκας. Είναι αρκετά ποιοτικά μπορώ να πω. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε register. Θα κάνω αυτή τη διαδικασία και επιστρέφω σε ένα δευτερόλεπτο. Λοιπόν, κάναμε register και τώρα μπήκαμε στην αρχική σελίδα. Εδώ βλέπω auto scan, reports, updates. Θα έχει πολύ ψάξιμο το μηχάνημα σίγουρα. Πάμε λίγο στα updates. Θα κάνουμε update all, θα τα κατεβάσει τώρα και θα τα κάνει update. Λογικά θα πάρει λίγο χρόνο να τελειώσει η ενημέρωση, οπότε τα ξαναλέμε σε λίγο. Εν τω μεταξύ δεν ξέρω αν σας το τόνισα, αλλά ο adapter's ο OBD είναι wireless. Δεν χρειάζεται να έχεις κάποιο καλώδιο δηλαδή με την οθόνη. Το μπριζώνεις στο αυτοκίνητο αυτό και η οθόνη για κάποια μέτρα, δεν γνωρίζω ακόμα ακριβώς πόσα μέτρα, θα το δούμε στην πράξη αυτό. Τα κάνεις όλα σύρματα. Λοιπόν, λεβέντες μου, εφόσον έχουμε κάνει όλα τα updates στο Xtool, είχαμε στείλει και το serial number στην εταιρεία για να μας το γυρίσουν στα ελληνικά, μας το γύρισαν. Έχει και ελληνικά το μηχάνημα. Πάμε τώρα Γραμμενόπουλος Race Development για να το δούμε τι κάνει σε πραγματικό χρόνο. Ωραία, καλώς ήρθατε ρε. Τι κάνουν εδώ τα λάνια, μακαρονάδα. Μόλις με ενημέρωσε ο μικρός ο μάστορας πως πριν ήταν ένα Fiat 500 εδώ πέρα στο μαγαζί. Έβαλε ένα πολύ δυνατό διαγνωστικό του εμπορίου. Μπορεί να σας δείχνω, αλλά στο βίντεο θα θολώσω το μηχάνημα, δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε δυσφήμιση άλλες εταιρείες, αλλά είναι πολύ δυνατό μηχάνημα, αξίας 2.500 ευρώ και δεν συνδέθηκε ποτέ με το Fiat. Και έτσι δοκιμάσανε το X-Tool και μου λέει συνδέθηκε κατευθείαν και βρήκε όλες τις βλάβες. Οπότε είναι καλό το μηχανηματάκι. Πάμε. Δείτε το μεγάλο το master, όλο και πιο κάτω πάει για να μην φαίνεται στην κάμερα. Δες τον. Πάμε εδώ στο Διονύση. Αυτός μας είπε πριν για το Fiat το 500 ότι έκανε δουλειά με αυτό το μηχάνημα. Με το ρεστού σου, είναι μηχάνημα σοβαρό. Εύκολο στη χρήση. Το έψαξες καθόλου. Ωραία. Τι συνδέουμε τώρα. Συνδέουμε το διαγνωστικό στην ουσία, στη θερμοποίηση του αυτοκίνητου. Σε τι αυτοκίνητο όμως. Renault Clio του 18, πετρελαιάκι, πάμε να δούμε. Ανοίγω. Λοιπόν, μάστορα, συνδεθήκαμε. Εδώ μόλις συνδέσαμε το διαγνωστικό μας στο όχημα. Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Το μηχάνημα είναι εξαιρετικά εύχριστο. Του βγάζει κατευθείαν όλες τις μάρκες των αυτοκινήτων. Μπορείς να επιλέξεις είτε χειροκίνητα, είτε απλά να πατήσεις στο γράμμα το αρχικό και να σε πετάξεις κατευθείαν στο Renault. Συγκεκριμένα τώρα. Okay. Μπορούμε να βρούμε το όχημα και αυτόματα και με χειροκίνητη επιλογή. Πολύ εύκολη διαδικασία. Όπως βλέπουμε, είναι ένα Renault Clio. Βγάζει τον αριθμό πλαισίου. Τα πάντα. Μπορούμε να το κάνουμε και χειροκίνητα. Έχει όλες τις μάρκες, όλα τα μοντέλα της μάρκας. Συγγνώμη. Εμείς θα αρκεστούμε στην αυτόματη ενίχνευση. Το χειροκίνητο πας μόνο σε περίπτωση που δεν το βρίσκει αυτόματα, έτσι είναι. Έτσι ακριβώς. Κάνουμε μια αυτόματα σάρωση. Και εδώ τώρα θα μας βγάλει ποιοι διαφορά έχουν βλάβει. Okay. Άρα περιμένεις μέχρι να κάνει την έρευνά του όλη. Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο έχει 17 κεφάλους.
17 κεφάλαιος. Θα μας δείξει ό,τι σφάλματα τώρα έχει καταγράψει ο εγκέφαλος. Που αυτά δεν σημαίνει ότι είναι σφάλματα που υπάρχουν τώρα. Όχι. Έτσι είναι. Τα σφάλματα είναι στη μνήμη του, στο σκελετό του, κάπου και τρέχουν. Που μπορεί να έγινε από οτιδήποτε, ας πούμε, από μια αλλαγή μπαταρίας. Θα πρέπει να καθαρίσουμε εμείς τα σφάλματα με το συγκεκριμένο μηχάνημα και μετά να δούμε όντως τι σφάλματα βγάλει. Ναι, live, ok. Έχει τελειώσει η αυτοματισάρωση. Ωραία. Το βλέπουμε εδώ. Έχει βγάλει όλους τους εγκεφάλους με βλάβη στην αρχή. Α, τους πάει πάνω. Τι ώστε να χρειάζεται να ψάχνουμε. Οκ. Λοιπόν, ας δούμε το κλιματισμό για παράδειγμα. Τι βλάβη έχει. Τάση τροφοδοσία και υπολογιστή χαμηλή τάση. Αυτό μπορεί να είναι απογωγή μπαταρία, σου με. Ναι. Ή απογωγή μπαταρία τώρα, οκ. Όμω το EBS τι βγάζει. Τάση και φωνητικό τατουάριο, και αυτό για μπαταρία. Και αυτό για μπαταρία. Μπορούμε επίσης να το κάνουμε, να δούμε όλες τις βλάβες αυτόματα, έτσι. Δηλαδή, α, λίστα κωδικών. Α, και σου δείχνει όλες τις βλάβες τώρα. Κατευθείαν, ναι, δεν χρειάζεται να μπαίνουμε σε όλους τους εγκεφάλους άλλων. Ναι. Ωραίο αυτό. Θα κάνουμε μια διαγραφή και μετά να δούμε μήπως τι θα ξαναβγάλει. Θα κάνουμε διαγραφή, θα κάνουμε βόλτα. Πόσες δούμε... βλάβες έχουμε, 6. 6. Σε 6 εγκεφάλους έχουμε βλάβες. Ωραία. Μπορούμε να κάνουμε πάλι βλάβη ένα προς ένα τον εγκεφάλο, καθαρισμό βλαβών από εδώ. Μπορούμε να τα κάνουμε και όλα μαζί, νομίζω όμως. Μπορούμε να τα κάνουμε και όλα μαζί, ναι, θα το δείξουμε τώρα. Όπως βλέπετε, το μηχάνημα είναι πανεύκολο στη χρήση. Ισχύει, όντως. Ακόμα και εγώ μπορώ να το δουλέψω αυτό. Εδώ τώρα, αυτή μια βλάβη δεν μας τη βγαίνει. Πράγμα που σημαίνει ότι είναι μόνιμη. Α, οκ. Μήπως θέλει να το βάλουμε μπρος. Έκλεισε ο διακόπτης. Καθαρός DTC. Πάτε να καθαρίσει. Η εντολή καθαρίσης κώδικα έχει σταλεί, οκ. Το σύστημα είναι κανονικό χωρίς κωδικό σφάλμα. Άρα δεν έχουμε βλάβες τώρα. Όχι, όχι, τίποτα. Τώρα όλοι οι διάφοροι είναι καθαροί. Θα μας το δείξει κι άλλος πάλι. Να το. Όπως βλέπετε, όλοι είναι καθαροί. Βγαίνουμε από την αυτοματισάρωση έτσι ώστε να βγούμε από τη διάγνωση τελείως. Οκ, ακυρώνω. Μπορούμε να. Α, το σώσουμε όμως θέλουμε. Το όχημα για μελλοντική διάγνωση. Μπορούμε να δούμε τα χιλιόμετρα του αυτοκινήτου. Α, οπότε συμπληρώνει και τα χιλιόμετρα από εκείνη την ημέρα που έγινε η διάγνωση. Βάζει τον αριθμό πινακίδα. Και έχει τον πελάτη σου αποθηκευμένο. Και δεν μπορεί να σου πει κανένα τίποτα μετά. Σωστά. Τώρα τι κάνουμε. Τώρα βγαίνουμε μια δοκιμή, θα κάνουμε μια διάγνωση, να δούμε αν θα έχουμε κάποια βλάβη. Ωραία, τέλεια. Να σημειώσω εδώ πέρα ότι έχει και live data, δηλαδή βλέπεις live εκείνη την ώρα που δουλεύει το όχημα και περπατάει. Αν είναι turbo, τι πίεση έχει, παλμό στα μπέκ βλέπεις. Βλέπεις τα πάντα. Θα τα δούμε τώρα και στο δρόμο που θα βγούμε για δοκιμή. Λοιπόν, ξεκινήσαμε, κάνουμε τη διάγνωση στο Renault. Τώρα ο Μάστερος εδώ πέρα θα δει live data και τα λοιπά. Έλα Μάστερο, πιάσει και την κάμερα και δείχνει στον κόσμο τι γίνεται. Λοιπόν παιδιά, ξεκινάμε τώρα να δούμε τις ζωντανές μετρήσεις του αυτοκινήτου. Είναι πάλι μια πολύ απλή διαδικασία. Auto scan. Ζωντανά δεδομένα. Γενικά το μηχάνημα σε πάει μόνο του. Και όπως βλέπετε εδώ, έχει αρχίσει να διαβάζει τις ζωντανές μετρήσεις. Φορτίο, ψυχτικό κινητήρα, απόλυτη πίεση, στροφές. Γενικά, ό,τι μπορείς να δεις σε ένα διαγνωστικό πολλαπλάσιας αξίας, το βλέπεις και εδώ. Έχει πολλές παραμέτρους. Μπορείς επίσης να κάνεις και να γίνεις DPF πανεύκολα. Μπορείς να μηδενίσεις σέρβις. Μπορείς να κάνεις τα πάντα με λίγα λόγια. Ό,τι χρειάζεται ένα συνεργείο στην καθημερινότητά του, το κάνει αυτό το μηχάνημα εύκολα. Πάμε τώρα να σας δείξουμε κάποιες άλλες λειτουργίες που μπορεί να κάνει το X-Tool. Μερικές από αυτές είναι η επαναφορά του λαδιού, όπως είπαμε και νωρίτερα, η εξαίρεση του ABS, η επαναφορά της BMS, κάνει αναγέννηση DPF πανεύκολα, έχει διάφορες προσαρμογές, διάφορες εκμαθήσεις. Γενικά, όπως βλέπετε, μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Λοιπόν, και αφού κάναμε τη βόλτα μας, θα κάνουμε ακόμα ένα έλεγχο να δούμε άμα μας δώσει άλλη βλάβη. Γιατί από ό,τι λέει εδώ ο Μάστρας, λογικά όλες εκείνες οι βλάβες ήταν κρατημένες από πριν από κάποια τάση ρεύματος. Είτε αλλαγή μπαταρίας είτε οτιδήποτε. Το αυτοκίνητο ναι, έχει αλλαγμένη μπαταρία, οπότε. Α, έχει αλλαγμένη μπαταρία. Οκ. Είναι από εκεί οι βλάβες. Κάνουμε ακόμα έναν έλεγχο και το αυτοκίνητο είναι έτοιμο για τον πελάτη. Και όπως βλέπουμε, βλάβες που υπήρχαν νωρίτερα δεν υπάρχουν τώρα. Σχεδόν τελείωσε. Και όπως βλέπουμε, όλα είναι πράσινα. Οπότε δεν έχουμε κανένα πρόβλημα στο όχημα. Μπορούμε να παραδώσουμε το όχημα. Τέλεια μας το ρέτα, τώρα ξέρεις τι θέλω να κοιτάξω εγώ όμως. Θα το έκλεινα χθες το βίντεο για το X-Tool. Είχα μια μεγάλη απορία να δω τι θα γράψει αυτός ο τόρνος της Ανθούλας. Για αρχή πάμε άλλη μια συνεργείο να βάλουμε έναν άλλο ρυθμιστή πίεσης βενζίνης.
γιατί με τον είχε κλέψει ο Διονύσης μια μέρα για ένα πελάτη του. Βιαζόταν, έπρεπε να αλλάξει διαθμιστή. Είχε φορούσε τετράμπαρο εκείνο, ήθελε τρίμπαρο. Σούπερ στο δικό μου. Τώρα πάω να βάλω ξανά τρίμπαρο και θα βάλουμε λίγο το D7W να δούμε τι θα μας δείξει. Γιατί γενικά το αυτοκίνητο από τότε που το πήραμε από το Διονύση, μας έπιασε και ο κότσο Διονύση. Μας πήρε το καλό το εργαλείο, το Φερόζε, και μας έδωσε αυτό εδώ με τα στέργια πάνω. Όλο ρετάρι, όλο. Ναι, δεν ξέρω τώρα, κάτι παίζει με το αέριό του. Γιατί στη βενζίνη πριν αλλάξει το ρυθμιστή πίεση δεν έκανε μαγκές. Εφόσον αλλάξαμε το ρυθμιστή πίεση, με τον καιρό άρχισε να κάνει μαγκές και στη βενζίνη. Τώρα θέλω να δω τι μπορεί να είναι όλα αυτά. Οπότε φύγαμε μία αγκαθιά και τα λέμε εκεί. Κάτω στην περιγραφή του βίντεο θα σας έχω link από το Xtool και ένα κωδικό κουπονιού που θα σας δίνει 10% έκπτωση. Και αν είσαι κοντά μου, άρα είσαι τυχερός. Μπορείς να έρθεις οποιαδήποτε μέρα, όποτε θέλεις, να το δοκιμάσουμε μαζί live και μετά προχωράς σε αγορά. Αν δεν είσαι κοντά μου, θα αρκεστείς αυτά που θα σου δείξω εγώ. Εχθές που μίλησα λίγο με τα μαστόρια μου, είπαν ότι στα χρήματα που πωλείται το συγκεκριμένο μηχάνημα κάνει παπάδε. Δεν έχω εμπειρία εγώ από τέτοια μηχανήματα, αλλά επειδή ο Σωτήρης έχει πολλά μηχανήματα ακριβά του εμπορίου, μου λέει: φίλε, το μηχάνημα είναι τζάμπα. Το μηχάνημα αξίζει 430 δολάρια, δηλαδή γύρω στα 370 ευρώ, και μαζί με το κουπόνι 10% έκπτωση το παίρνουμε ακόμα φθηνότερα. Φτάσαμε, Γραμμενόπουλος. Λοιπόν, Λεβέντες, μόλις έκανα διάγνωση του Σκόντα, δείτε εδώ τι γίνεται. Χαμός. Όταν λέμε χαμός, χαμός. Δεν ξέρω αν δουλεύει τίποτα σε αυτό το αμάξι. Όταν λέω εγώ ότι μας κοροϊδεύει ο άλλος, πήρε τη φερουζάρα. Πάμε, πάμε. Βγήκα μία βόλτα με το Σκόντα τώρα, θα ξανακάνω ένα τσεκ για τα σφάλματα όλα. Θα τα σβήσω και φεύγοντας από εδώ για το μαγαζί θα δω ποια σφάλματα είναι μόνιμα. Γιατί επειδή έχω και χαμηλή τάση μπαταρίας, όταν το σβήνω πάει 10, μπορεί να κάνει διάφορες βλάβες, δηλαδή να μας βγάζει λόγω χαμηλής τάσης. Λοιπόν, πάμε, καθαρίζουμε όλες τις βλάβες. Εδώ τις καθαρίζει. Στη μονάδα ελέγχου κλίματος άφησε ήδη μία, δεν τις έσβησε όλες. Όπως θα είδατε πριν, είχαμε αναμένο λαμπάκι αρρώσακο στο στροφόμετρο. Είδατε, δεν σας το δείξα. Σε κάποιο πλάνο θα φαίνεται σίγουρα. Ναι, είχα αναμένο λαμπάκι εκεί. Έσβησε. Ωραία, οπότε μας αφήνει. Μονάδα ελέγχου κλίματος, σύμπλεγμα οργάνων, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Και στη διαπαφή OBD. Άρα και κάποια πράγματα που θα έπρεπε να βλέπει. Μοτέρ πόρτας πίσω. Μοτέρ. Οπότε, αυτές εδώ είναι. Τις βλέπει ακόμα. Θα πάμε μέχρι το μαγαζί να δούμε άμα δει κι άλλες. Έχουμε 1, 2, 3, 4. Και σφάλμα εδώ έχουμε από ένα σφάλμα και εδώ έχουμε 3 σφάλματα. Στην OBD, ναι. Μονάδα μνήμης ελέγχου πίσω καθίσματος λέει. Καμία επικοινωνία. Μονάδα ελέγχου πίσω δεξιά πόρτας. Ναι, όντως η δεξιά πόρτα με πίσω δεν δουλεύει. Ούτε κλειδώνει, ούτε ξεκλειδώνει. Με πατέντα την ξεκλείδωσα. Πατέντα. Βίδα. Αυτό ήταν ελληνική πατέντα, η ποντιακή. Αυτό που μας βγάζει εδώ ψηφιακού ήχου, δεν ξέρω, μπορεί να φταίει επειδή φοράει και οθόνη το αυτοκίνητο. Δεν φοράει το μαμά το ράδιό του, οπότε μπορεί και αυτό να βρίσκει κάποια βλάβη εδώ πέρα. Αλλά το μονάδα ελέγχου μνήμης πίσω καθίσματος και καμία επικοινωνία, δεν ξέρω τι είναι. Δεν ξέρω αν έχουν τα πίσω καθίσματα κάτι που επικοινωνούν, γιατί δεν έχει ούτε ηλεκτρικά καθίσματα το αυτοκίνητο. Τώρα όσο εδώ πέρα για τη μονάδα ελέγχου κλίματος που λέει μοτέρ πόρτας πίσω πίεση ελαττωματικός, δεν ξέρω, ίσως είναι κάποια πόρτα μέσα από το κλίμα που δεν δουλεύει καλά, αλλά δεν έχω κάποιον θόρυβο. Δεν ξέρω, θα ρωτήσω το μάστερ. Κάτι άλλο που ήθελα να σας πω είναι ότι επιλογή γλώσσας έχει τα αγγλικά που είναι στάνταρ και άλλη μια γλώσσα που θες εσύ. Δηλαδή, με το που παραλάβεις το μηχάνημα, στέλνεις στην εξυπηρέτηση πελατών στη σελίδα το serial number από το X-Tool που έχεις παραλάβει. Δηλαδή, πρέπει να ανοίξεις το μηχάνημα, να δεις το serial number, να τους το στείλεις και να επιλέξεις σε ποια γλώσσα θες να το ξεκλειδώσουν. Ελληνικά και οτιδήποτε. Δεν μπορείς να το έχεις δηλαδή σε όλες τις γλώσσες εκτός από την αγγλική. Και μία ακόμα γλώσσα επιλογής. Πέρα από εκεί, με κάθε αγορά μηχανήματος έχεις και για 3 έτη δωρεάν updates. Δηλαδή για τα επόμενα 3 έτη από το έτος που θα το αγοράσεις, τα updates είναι δωρεάν. Μετά από εκεί και πέρα τα χρεώνεσαι. Δεν γνωρίζω πόσο είναι το κόστος ακριβώς, νομίζω γύρω στο 100 είναι το χρόνο. Αλλά τα πρώτα 3 έτη τα δίνουν δωρεάν. Συν με τον κωδικό και το κουπόνι που θα πάρετε, που θα έχω κάτω στην περιγραφή, παίρνετε και 10% έκπτωση. Τι άλλο να κάνω. Σπαθιά να καταπιώ. Λοιπόν, πάμε τελευταίο να δούμε και αυτό το Duster. Θα το κάνουμε μια διάγνωση, βγάζει, μπαίνει safe mode αυτό. Το πιάσουμε και αυτό και τέλος. Για να δούμε τι θα μας δείξει. Έχουμε εδώ φίλο Τίτη, ψάχνει την OBD. Θα τη βρεις? Μπα. Τίτης, δεν μπορείς να βρεις την OBD, βε. Ψάχνουμε. Τελικά μας ενημέρωσε τα κεντρικά ότι είναι στο ντουλαπάκι δίπλα η μπρίζα. Λοιπόν, πάμε να το βρούμε. Κατευθείαν έτρεξε και βρήκε όλα τα σφάλματα. Και η τετρακίνηση βρήκε κάποιο θέμα. Εδώ το μικρό το εργαλείο και πάλι έκανε θαύματα.
βρήκε ζημιά στο ejection, που με τον κωδικό αυτό βρίσκουμε, μπορεί να είναι κανένας map βρώμικος κτλ, ή μπορεί να έχουμε διαρροή σε κάποιο σωληνάκι, ή η Westgate Turbo να έχει θέμα, αλλά το πρόβλημα είναι κάπου εκεί γύρω. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω την εταιρεία Xtool που μας εμπιστεύτηκε να κάνουμε review του συγκεκριμένου μηχανημάτους. Ξέρω ότι αυτό το βίντεο είναι κάτι πρωτόγνωρο, αλλά έχω λάβει πολλά email για review κτλ. Δεν το έχω κάνει ποτέ αυτό. 2 χρόνια δηλαδή που δέχομαι email, δεν έχει τύχει να συνεργαστώ, γιατί δεν μου έκανε την εντύπωση κάτι. Εκτός από αυτό το μηχανάκι, όταν μου το πρότειναν, το τσέκαρα λίγο στο internet και λέω: εδώ είμαστε. Αυτό, ναι, όντως θέλω να το δω. Όπως σας είπα και πριν, κάτω στην περιγραφή θα βρείτε τα πάντα. Θα βρείτε κουπόνι έκπτωσης. Η τιμή του στο internet είναι γύρω στα 360 κάτι ευρώ και 420 δολάρια. Με το κουπόνι έκπτωση θα πάρετε 10% έκπτωση και με την αγορά θα πάρετε και 3 χρόνια δωρεάν update. Ευχαριστούμε την εταιρεία Xtool και ευχαριστούμε και εσάς που είστε εδώ. Τα λέμε. Και όπως σας είπα και πιο πριν, όποιος μάστορας είναι εδώ κοντά από μένα, δηλαδή Βέρεια Θεσσαλονίκη, και θέλει να το δει live το μηχάνημα να δουλεύει πριν το αγοράσει, πριν το παραγγείλει, μπορεί να έρθει σε επικοινωνία μαζί μου, να περάσει με το αυτοκίνητό του εδώ από την περιοχή μου και να κάνουμε ό,τι τεστ θέλει. Τι άλλο να κάνω, σπαθιά να καταπιώ.